τον παπά είχε μια απορία ο κύριος Τζούνος πριν. Πορεία στον παπά τη ενορία του. Ναι. Τι χαρτί. Απορία. Απορία έχω. Πέστε θα πάει κάποιο στο συνέδριο του Πασόκ. Να έρθετε αύριο να δώσουμε ραντεβουδάκι να σας ξαναγήσω. Θα σας κάνει συνέδριο. Θα σας λύσω το πρόβλημα. Όχι, θα μας κάνετε συνέδριο. Θα τον κάνει συνέδριο. Εσάς ο οποίος περνάει. Εσάς ο συνέδριο. Τον κύριο Κούτρα το συζητήσω. Λοιπόν, τον κύριο Κούτρα το συζητήσω. Από ό,τι μαθαίνω, κύριε Πρωτοβουλίο. Ελάτε αύριο να σας ξαναγήσω να δείτε αν είναι κανένας ή όχι, να πάρετε την απάντησή σας. Κύριος Βενιζέλος θα είναι. Δεν ξέρω, τι στον κύριο Βενιζέλο. Από ό,τι μας είπε. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου δεν θα είναι. Γιατί προσκλήθηκε ο κύριος Βενιζέλος. Είναι και μέλος του κινήματος αλλαγής. Από πού έχει διαγραφεί. Δεν έχει διαγραφεί πουθενά. Γιατί να μην προσκληθεί. Το ρωτάω, ναι. Λοιπόν, να λύσω τις απορίες σας. Έχουν προσκληθεί όλοι οι πρώην πρόεδροι. Βεβαίως ο κύριος Παπανδρέου είναι και πρόεδρος του Κηδισσό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει διατελέσει πρόεδρος του Πασόκ, έπρεπε να τον καλέσουμε, τι καλά κάναμε. Θα είναι στη Βιέννη ως πρόεδρος του Ελσικής Διεθνούς. Έστειλε τους χαιρετισμούς του. Λοιπόν, Γιώργος. Από εκεί πέρα θα είναι και όλοι οι σύνεδροι που. Τόσο σοβαρό. Άρα μόνο ο κύριος Σιμίτης θα είναι. Γιώργος. Το συνέδριο αυτό έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσει. Όπως ξέρετε, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε ως κίνημα αλλαγής. Πριν από λίγο εξαγγείλατε ότι είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής και έτσι είναι. Μαζευτήκαμε λοιπόν 4.500 άνθρωποι το Μάρτιο, εκλεγμένοι, και το τονίζω αυτό, από 65.000 ανθρώπους που μας ψήφισαν και συμμετείχαν στις διαδικασίες μας και αποφασίσαμε όλοι μαζί, και ξέρετε, εξ αυτών 90% Πασόκ ήταν, ότι θα πάμε. Αλλά δεν πάει έτσι. Μοιάζει. Αυτό είναι ερμηνεία που κάνουμε. Θα κάνουν όλα. Δεν είναι καθόλου ερμηνεία. Είναι συγκεκριμένα στοιχεία, επιτρέψτε να τα ξέρω καλύτερα από όλους. Λοιπόν, και να τα ξέρετε, αποφασίσαμε. Οι σύνεδροι το Μάρτιο που λέτε ήρθαν για το κίνημα αλλαγής. Ναι, αλλά ήταν και μέλη του Πασόκ. Γενικά έχει μπερδευτεί ο κόσμος, το ξέρετε, δεν ακούτε από μένα. Γι' αυτό πρέπει να τον ξεμπερδέψουμε. Πήραμε μια απόφαση. Μάλιστα. Πήραμε μια απόφαση την οποία οφείλουμε σε 220.000 ανθρώπους που ψήφισαν στις διαδικασίες μας τον Νοέμβρη του 2017. Και τους είπαμε, παιδιά, από εδώ και πέρα τα κόμματα κάνουν ένα βήμα πίσω και πάμε με το κίνημα αλλαγής. Και ήρθαν οι άνθρωποι και ψήφισαν. Πήγαμε μετά να εκλέξουμε τα όργανα μας όπως πρέπει σε ένα δημοκρατικό κόμμα, ως κίνημα αλλαγής. Και είπαμε σε 65.000 ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν στις διαδικασίες μας, εκλέγετε συνέδρους για το κίνημα αλλαγής και τα κόμματα θα κάνουν βήματα πίσω και θα μπει μπροστά το κίνημα αλλαγής. Αυτό ενεκρίθη ομόφωνα, το τονίζω αυτό, από ένα συνέδριο με 4.500 εκλεγμένους συνέδρους. Και μετά ήρθαν οι εκλογές. Το οποίο αποφάσισε την Κεντρική μας Επιτροπή και η Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε, και έχει σημασία το εξέλεξε, το Πολιτικό μας Συμβούλιο. Δεν μπορεί λοιπόν να κοροϊδεύουμε και να εξαπατούμε τον κόσμο. Είπαμε κίνημα αλλαγής. Προχωράμε με το κίνημα αλλαγής. Τι θα κάνει το Πασόκ? Δεν διαλύεται. Σαφώς όχι. Είναι ζωντανό εκλογές, και προσαρμόζεται. Μια στιγμή, μην μπερδεύετε δύο ανώμια πράγματα. Γιατί ανώμια το Πασόκ πρέπει, πρέπει να προσαρμόσει τις λειτουργίες του σε αυτές του κινήματος αλλαγής. Τι κάνουμε με αυτό το συνέδριο? Τι κάνετε? Κάνουμε θεσμική προσαρμογή με τις απαραίτητες αλλαγές του καταστατικού, ώστε να μην υπάρχουν δύο παράλληλοι μηχανισμοί που λειτουργούν και αλληλοσυγκρίνονται. Έτσι, μπράβο. Κανονικό συνέδριο. Γίνεται κανονικό συνέδριο. Γιατί, πώς είναι κανονικό συνέδριο? Μα δεν είναι κανονικό συνέδριο. Όχι. Γιατί δεν είναι κανονικό, γιατί, γιατί ποια είναι τα μέλη, ποια αποτελούν τα μέλη? Τα μέλη τα αποτελούν διότι είναι έκτακτο συνέδριο, σύμφωνα με το καταστατικό μας, η σύνεδρο του προηγούμενου συνεδρίου. Οπότε έχει γίνει. Και προσθέσαμε το 2015. Και προσθέσαμε. Μιλάμε 5 χρόνια. Μα έτσι λέει το καταστατικό, μιλάει για έκτακτο συνέδριο. Και δεύτερον, προσθέσαμε ανθρώπους που έχουν νοπεί την εντολή της βάσης, δηλαδή εκείνους που είναι μέλη του Πασόκ, από τους 4.500 εκλεγμένους συνέδρους του Μαρτίου. Και ρωτώ, θα ήταν διαφορετική η ψηφοφορία μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου? Παίζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα έρθουν και παίζουμε μέλη άλλων κομμάτων? Όχι, βέβαια. Που πήγανε όχι. Είπαμε όσοι είναι μέλη του Πασόκ. Γιατί κάτι κυκλοφορεί, είπαμε, ότι θα έρθουν και είπαμε μέλη. Όσοι είναι μέλη του Πασόκ. Και τι σκοπό έχει το συνέδριο? Να τελειώσει αυτός ο διεισμός ο επικίνδυνος, να μην λέει άλλο ένα το ένα κόμμα και άλλο το άλλο. Να πάμε όλοι να συνταχθούμε καταστατικά και να έχουμε το κίνημα αλλαγής μπροστά. Με το κίνημα αλλαγής να γίνει τη δουλειά και βεβαίως το Πασόκ θα είναι ζωντανό και θα δουλέψει μέσα από το κίνημα αλλαγής.